Καλημερίζω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Κύριε Σκουντάκη. Καλημέρα σας. Γεια Λευρενίκο. Να επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την σύνδεση. Να δούμε τι γίνεται στην αγορά φαρμακού, διότι συχνά πυκνά παίρνουμε αυτές τις αναφορές με το τι γίνεται με τις ελλείψεις φαρμακών και πόσο εύκολα ή δύσκολα διαχειρίζονται από τους φαρμακοποιούς. Όπως επίσης να δώσουμε και δύο πληροφορίες παραπάνω για πράγματα τα οποία ετοιμάζονται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. Κύριε Σκουντάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Οι ελλείψεις φαρμάκων τη συγκεκριμένη περίοδο, είπα πριν από λίγο ότι παίρνουμε συχνά πυκνά ρωτώντας σας αυτές τις αναφορές για το πόσο εύκολα ή δύσκολα διαχειρίζεται αυτή η κατάσταση. Σε τι φάση είμαστε αυτή την ώρα αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων? Αυτή την εποχή η διαχείριση των ελλείψεων είναι λίγο πιο εύκολη από τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα στο βαθμό που θα ήθελαμε να διορθωθεί. Σε κάποιες κατηγορίες φαρμάκων όμως εξακολουθεί να υπάρχει ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όμως στα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες εδώ της Πού είναι δηλαδή πιο εύκολα τα πράγματα και πού είναι πιο δύσκολα τα πράγματα? Και όταν αναφέρεστε σε κάποιες βασικές κατηγορίες φαρμάκων ότι αυτή την ώρα δεν διαχειρίζεται εύκολα όλο αυτό το οποίο εσείς καλείστε να κάνετε στην καθημερινότητά σας, γιατί φάρμακα μιλάμε, τι είδους φάρμακα μιλάμε, σε ποιους απευθύνονται? Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα κατηγορίας φαρμάκων που είχαμε προβλήματα ήταν τα αντιδιαβητικά. Ήταν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, τα οποία είναι καινούργια φάρμακα, τα οποία είχαμε μεγάλη δυσκολία στο να καλύψουμε τις συνταγές όλων των ασθενών. Έχει βελτιωθεί η εικόνα σε αυτή την κατηγορία, χωρίς να σημαίνει όμως ότι πάλι δεν υπάρχει επάρκεια που θα θέλαμε να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όμως μπορούμε και προμηθευόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες. Έχει φτιάξει λίγο η κατάσταση. Σε άλλες κατηγορίες πάλι φαρμάκων έχουμε να κάνουμε με καρδιοδοτικά, αντιπυκτικά φάρμακα ή αντικαρκυνικά ή εισπνεώμενα φάρμακα. Πάλι έχουμε μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει καθημερινή αγωνία για την κάλυψη της κάθε συνταγής. Μάλιστα. Και είναι βασικές κατηγορίες και με τις αλλαγές του καιρού, ειδικά όταν έχουμε και τις αλλεργίες και τη σκόνη και τα εισπνεώμενα φάρμακα, εκεί είναι που πραγματικά λες είναι να μην σου τύχει, έτσι? Τα εισπνεώμενα φάρμακα την περίοδο της άνοιξης καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω των αλλεργιών, λόγω της σκόνης. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα αυτές τις μέρες που μεγάλωσαν τα προβλήματα των ασθενών. Είχαμε μεγάλη ζήτηση σε αυτά τα φάρμακα και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι και ελλειπτικά, πόσο δύσκολο είναι να καλύψει αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Ωραία, άρα λοιπόν. Όμως αυτή τη στιγμή θέλω να δώσω το στίγμα ότι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο τουλάχιστον υπάρχει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με ό,τι ήταν πριν μερικούς μήνες. Ωραία, καλύτερη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Να αναφέρουμε για άλλη μια φορά για αντικαρκυνικά, για εισπνεώμενα. Αντιβιωτικά, φάρμακα για το διαβήτη. Αντιπυκτικά, αυτές είναι οι κυριότερες κατηγορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, υπογράψατε, πριν πάω στην υπογραφή του μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τελικά στα φαρμακεία θα αναλάβετε να κάνετε, εφόσον χρειαστεί κλπ, τον εμβολιασμό για την COVID-19? Και ρωτώ έτσι γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προξενήσει κάποιες έρηδες, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, υπήρχε και αρκετή αγωνία. Πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε ένας καινούριος νόμος ο οποίος δίνει το δικαίωμα στους φαρμακοποιούς μετά από πιστοποίηση να κάνουν όχι μόνο το εμβόλιο της COVID τα φαρμακεία, αλλά και όλα τα εμβόλια τα οποία υπάγονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες. Να το σημειώσουμε αυτό για να καταλάβουμε λίγο, γιατί με τα παιδιά ασχολούνται αποκλειστικά οι παιδίατροι, όχι τα παιδιατρικά εμβόλια στα φαρμακεία. Όλα τα εμβόλια όμως τα οποία αφορούν τους ενήλικες θα μπορούν να γίνονται στο φαρμακείο
Αυτό θα δώσει μια μεγάλη διευκόλυνση σε όλους τους ασθενείς. Μετά, φέρνοντας πάντοτε βέβαια την ιατρική συνταγή στο φαρμακείο, να εξυπηρετούνται πολύ πιο εύκολα και άμεσα. Και από εκεί και πέρα, στόχος όλης αυτής της ιστορίας δεν είναι απλά να δώσουμε κάτι στους φαρμακοποιούς. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται παγκόσμια σε όλες τις προηγμένες χώρες. Τα εμβόλια να γίνονται στο φαρμακείο και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη δημόσια υγεία, που είναι η αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ώστε να έχουμε σωστούς αυξημένες δείκτες όσον αφορά ένα θέμα το οποίο, έτσι όπως προκύπτουν τα πράγματα, πολλές φορές είναι πολύ πολύ συζητήσιμο. Αλλά όταν μίλησα για ενστάσεις, θυμάμαι τις ενστάσεις από τους γιατρούς, αρκετούς γιατρούς και ιατρικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα, που έλεγαν ότι ο εμβολιασμός ενηλίκων με όλα τα εμβόλια δεν είναι κάτι το οποίο εκείνοι κρίνουν από τη δική τους την πλευρά ότι είναι σωστό, πιστεύοντας ότι θα πρέπει να έχει ο γιατρός να κάνει το εμβόλιο και να έχει την εικόνα του ιδίου του ασθενή. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Έλεγαν ότι θα πρέπει να περάσετε κάποια σεμινάρια. Υπόθηκαν διάφορα. Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή ο φαρμακοποιός, βάσει του νόμου και με επιστοποίηση, μπορεί να κάνει το εμβόλιο, τον αντιτυπανικό ρο, για παράδειγμα, στο φαρμακείο. Μπορεί ήδη να κάνει το αντιγραφικό εμβόλιο. Από τη στιγμή που είναι ικανός επιστημονικά να καλύψει μια τέτοια ανάγκη, δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεται το πρόβλημα να κάνει και όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Εμείς δεν πρωτοτυπούμε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το ζήτημα. Αντιθέτως, είμαστε ουραγοί. Σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, μια μελέτη που θα διαβάσει, ήταν περίπου 38 χώρες στον κόσμο, στις οποίες γίνονται τα εμβόλια στο φαρμακείο. Πάντοτε, εδώ πρέπει να το σημειώσω, με ιατρική συνταγή. Ο ασθενής πρέπει να πάει πρώτα από τον γιατρό του, να εξεταστεί και να πάρει την ιατρική συνταγή για το εμβόλιο, και μετά έχει την επιλογή να πάρει το εμβόλιο ή να πάει στον γιατρό του ή να κάτσει στο φαρμακείο και να το κάνει. Είναι μια διευκόλυνση η οποία βασίζεται καθαρά σε επιστημονικά κριτήρια και όχι σε συνταγιακές διεκδικήσεις των ιατρικού ή του φαρμακευτικού συλλόγου. Δεν έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα, έχει να κάνει καθαρά με τεκμηριωμένες απόψεις παγκοσμίως για τα θέματα του εμβολιασμού, και προχωράμε και εδώ στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με ό,τι γίνεται σε όλο τον μοντέρνο κόσμο. Έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται αυτό ή θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα? Τελευταία ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να προηγηθεί οποιαδήποτε επιστοποίηση χρειάζεται για τα φαρμακεία και τους επιστήμονες φαρμακοποιούς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή επίσημα όχι, δεν γίνεται, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι διεργασίες ώστε να μπορούμε, υποθέτω, το φθινόπωρο ή το χειμώνα που έρχεται, να είμαστε έτσι. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψατε, Φαρμακευτικό Σύλλογο Πανεπιστήμιο Κρητής? Κοιτάξτε, στο Φαρμακευτικό Σύλλογο είχαμε πάντοτε την άποψη ότι έπρεπε να έχουμε ανοιχτές πόρτες παντού. Και στην κοινότητα, στους πολίτες, στις ενώσεις των ασθενών και βέβαια, πολύ σημαντικό, και προς τον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι επιστήμονες φαρμακοποιοί να είμαστε αποκομμένοι από όλες τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την ιατρική, τη φαρμακευτική, γενικότερα τις επιστήμες. Έχουμε εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, μια πολύ δυναμική ιατρική σχολή, αναγνωρισμένη διεθνώς για τα επιτεύγματά της. Επομένως, επιδιώξαμε και νομίζω πετύχαμε, και υπήρξε και αμοιβαία, αν θέλετε, αντίληψη για όλο αυτό το ζήτημα. Επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε έτσι μια κατάσταση συνεργασίας, αλληλεπίδρασης με την ιατρική σχολή και γενικότερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και τελικά βρήκαμε πολύ τεχνικούς τους καθηγητές και καταφέραμε και υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είναι σε γενικά πλαίσια, περιέχει την αντίληψη ότι ο Σύλλογος, η φαρμακοποίηση με το Πανεπιστήμιο και πιο ειδικά την ιατρική Κρήτη, πρέπει να συνεργαστούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ερευνητικά προγράμματα, σε εκδηλώσεις και σε άλλα ζητήματα τα οποία είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι έτσι ανοίγει μια πολύ σημαντική προοπτική και για το Πανεπιστήμιο, γιατί θα έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο σε πάνω από 300 φαρμακεία εδώ στο Ηράκλειο
από όπου θα μπορεί να αντλήσει και δεδομένα επιστημονικά και να γίνουν έρευνες στη φαρμακεία και να διοργανωθούν εκπαιδευτικές δράσεις. Και αυτό επίσης να το εκμεταλλευτούμε και εμείς ως φαρμακοποιοί για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε περισσότερο την εκπαίδευσή μας πάνω σε ιατρικά ζητήματα και μακροπρόθεσμα να ωφελήσουμε έτσι με καλύτερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπολίτες μας. Όντας πολύ πιο καλά εκπαιδευμένοι και προσαρμοσμένοι στα τέτοια. Κύριε Μεσκοντάκη, πάτη και στην ίδρυση είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα μπροστά μας. Μουσείο φαρμακοποιού. Υπήρξε αυτή η σκέψη εδώ και χρόνια επίσης στο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα κινηθούμε κυρίως. Υπάρχει νομίζω και με αυτό ήδη μια επικοινωνία με το Ιατρικό Μουσείο εδώ στην Ιατρική Σχολή. Σας χάνουμε κάπου λίγο, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, για να ακούμε ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέτε. Έτσι. Με ακούτε τώρα? Ναι. Για ολοκληρώστε το. Λοιπόν, στο Ηράκλειο είναι γνωστό πάρα πολύ ότι είχαμε φαρμακεία από τις αρχές προηγούμενου αιώνα, τα οποία καταλαβαίνετε έχουν αφήσει πίσω τους ένα πολύτιμο υλικό φαρμάκων, αρχείων, συνταγών, ιατρικών και φαρμακευτικών εργαστηριακών οργάνων. Όλα αυτά κατά καιρούς στο Σύλλογο, μετά από την κοινωνία που έχουμε με συγγενείς παλαιών φαρμακοποιών, τα βρίσκουμε, τα μαζεύουμε, τα αποθηκεύουμε σε ένα χώρο τώρα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο και υπάρχει όντως το ενδιαφέρον κάποια στιγμή όλα αυτά να μπορέσουμε να τα εκθέσουμε και για τους φαρμακοποιούς αλλά και για όλο το κοινό και για τα σχολεία και για οποιονδήποτε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για να μάθει την ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης και πρακτικής εδώ στην Κρήτη. Θα προσπαθήσουμε και με το Μουσείο Ιατρικής να δούμε μήπως μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το θέμα του χώρου που μπορούν να φιλοξενηθούν όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα εκθέματα. Θα δούμε, όμως είναι πάρα πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον από τους μέρους μας για να κάνουμε, να προχωρήσουμε σε την ίδρυση ενός τέτοιου μουσείου, το οποίο νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα κάποιες επαφές με τις οικογένειες φαρμακοποιών, οι οποίες λέγανε ότι δόριζαν πράγματα τα οποία διέθεταν στα φαρμακεία, παλιά φαρμακεία του Ηρακλείου, στο Φαρμακευτικό Σύλλογο, για την ίδρυση ενός τέτοιου μουσείου. Έκαναν λόγο ακόμα και για συνταγές του 1900-1930, κάπου εκεί. Έχουμε βρει και έχουμε αυτή τη στιγμή, διατηρούμε στο σύλλογό μας κάποια συνταγολόγια τα οποία είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι αρκετά, πάνω από 100 χρονών. Είναι όντως πολύτιμα αυτά τα συνταγολόγια, γιατί ανατρέχοντάς τα καταλαβαίνεις, ουσιαστικά μπαίνεις μέσα στην ιστορία της πόλης μας, η οποία με ονόματα γιατρών, με ονόματα ασθενών, με συνταγές, με παθήσεις, βλέπεις πώς ακριβώς ασκούταν εκείνη την εποχή η ιατρική, πώς ο φαρμακοποιός έφτιαχνε το φάρμακο στο φαρμακείο, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτα έτσι που εποχή. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ έτσι αγγίζει συναισθηματικά όλο αυτό η μελέτη αυτών των αρχείων. Πολλές φορές βλέπουμε και ονόματα που είναι συγγενείς μας, είναι παππούδες μας. Όλα αυτά τα αρχεία, να σας πω την αλήθεια, έχουμε πάρα πολύ έτσι μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία να τα ψηφιοποιήσουμε, έτσι ώστε να μην χαθούν σε καμία περίπτωση, να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε με μεγαλύτερη ευκολία και γιατί όχι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα εκδώσουμε σε κάποια μορφή έτσι ψηφιακή ή έπιπη, ώστε να μπορέσουμε να τα δώσουμε και σε περισσότερο κόσμο και γιατί όχι να τα πάρουν και οι ιστορικοί της, εδώ, της τοπικής ιστορίας του νησιού μας και του Ηρακλείου, να τα μελετήσουν και πιθανό να βγάλουν και πολύ πιθανά συμπεράσματα για το πώς δώσαν οι παππούδες μας πριν 100-150 χρόνια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουντάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.